Τα μάτια των διτών που καθαρίζουν εθελοντικά τους ελληνικούς βυθούς έχουν δει πολλά σκουπίδια αλλά και πολλά περίεργα. Στη Μαρίνα Πατρών, δίτες της ομάδας We Dive We Clean βούτυξαν στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης για τον καθαρισμό των βυθών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντίκρισαν στο βυθό ένα μηχανάκι. Τα σημερινή σκυλιμάνια είναι αυτή η κατάσταση που βλέπετε. Δηλαδή από λάστιχα, από κουτάκια. Δηλαδή ξέρεις, από αμέλεια πετάγονται ή από αδιαφορία. Δηλαδή τώρα βρήκαμε ένα μηχανάκι, ας πούμε. Ξέρεις, παθαίνεις λίγο, λες ότι. Εντάξει, τα άλλα τα έχει συνηθίσει πλέον. Τα έχουμε συνηθίσει, γιατί έχουμε, αυτή είναι η 156 δράση που έχουμε κάνει. Το συνήθεια, αλλά όταν βλέπεις ένα δύο πράγμα, λες τώρα. Ο βυθός στη Μαρίνα της Πάτρας έκρυβε λογής-λογής σκουπίδια. Ωστόσο, οι δίτες κατάφεραν και εντόπισαν και ένα μηχανάκι το οποίο ανέσυραν στην επιφάνεια. Το πιο αξιοπερίεργο ήταν ότι βγάλαμε ένα μηχανάκι το οποίο. Μας ταλαιπώρησε λίγο, αλλά το βγάλαμε. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη ομάδα διτών βουτά στη Μαρίνα Πατρών. Πολλά πλαστικά, λάστιχα και σίδερα διάσπαρτα μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς όμως, ακόμα και ο βυθός θυμίζει μια κανονική χωματερή, καθώς μπορεί ο καθένας να βρει κάθε λογής αντικείμενα και σκουπίδια. Εγώ έχω βρει μασέλα, ανθρώπινη μασέλα. Μασέλα. Ναι, μασέλα. Τώρα πώς έφυγε από πάνω, μασέλα. Έχουμε βρει και ηλεκτρική σκούπα στην ύδρα. Έχουμε. Βασικά όλα είναι παράξενα μου. Ξέρεις τι γίνεται, αλλά απλώς το έχουμε. Ξέρεις, έχει γίνει συνήθεια πλέον. Και οπότε λέμε, τελικά έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι ποιο είναι το πιο παράξενο, να κάνουμε συγκρίσεις. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πολύ σκουπίδι, πολύ σίδερο, πολύ λάστιχο μέσα και διάφορα μπουκάλια, διάφορα σκουπίδια. Η ομάδα We Dive We Clean δραστηριοποιείται στον τομέα του καθαρισμού των βυθών τα τελευταία 6 χρόνια και έχει περισυλλέξει 55 και πλέον τόνους στερεών απορριμμάτων σε ανάλογα εγχειρήματα σε όλη τη χώρα.